Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται καταβιβημένοι, πελαγωμένοι, στρεσαρισμένοι και με το μυαλό τους σε 1000 κομμάτια, τόσο πολύ που το να είναι εστιασμένοι και αποτελεσματικοί σε μια εργασία τους είναι απίστευτα δύσκολο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εν μέσω αυτής της κατάστασης? Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σου 3 πράγματα που κάνω που με βοηθούν να διατηρώ την εστίασή μου και την αποτελεσματικότητά μου όταν οι εργασίες μου, οι υποχρεώσεις μου και η σκέψη μου με κάνουν να νιώθω πελαγωμένος. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία». Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Τις ιδέες που θα μοιραστώ μαζί σου τις έχω μάθει από τον Λίο Μπαμπάουτα, τον δημιουργό του Zen Habits, και τις εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια στη ζωή μου και στην εργασία μου όταν νιώθω πολύ φορτωμένος ή πελαγωμένος. Το πρώτο πράγμα που προτείνω είναι να κάνεις μία παύση όταν πηγαίνεις από τη μία εργασία στην άλλη. Μία μικρή παύση. Ο Μπαμπάουτο την ονομάζει η ενδιάμεση παύση. Αντί να πηγαίνεις από τη μία εργασία λοιπόν στην επόμενη συνεχόμενα, κάνε μία μικρή παύση. Εάν απαντήσεις ένα email, κάνε μία μικρή παύση. Μην πας κατευθείαν στο επόμενο. Και σκέψου, θέλω να συνεχίσω να απαντάω σε email ή σε μηνύματα ή να κάνω κάτι άλλο, να κάνω κάτι πιο σημαντικό. Εάν ολοκληρώσεις μία εργασία, κάνε μία παύση. Και σκέψου, μήπως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να προχωρήσεις στην επόμενη εργασία από τη λίστα σου. Εάν πιάσεις τον εαυτό σου να ανοίγει αυτόματα μια εφαρμογή που σου αποσπά την προσοχή, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, κάνε μια παύση. Μήπως υπάρχει κάτι πιο σημαντικό στο οποίο θα ήθελες να εστιάσεις? Εάν σου έδωσαν ένα σωρό μηνύματα και εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσεις, κάνε μια παύση. Πρόσθεσέ τα στη λίστα σου και βάλτε σε σειρά προτεραιότητας, επιλέγοντας ένα πράγμα στο οποίο θα εστιάσεις αρχικά. Εάν εργάζεσαι εστιασμένα για κάποια ώρα, κάνε μια παύση. Θέλεις να τεντώσεις τα πόδια σου, να πιεις λίγο νερό, να καθαρίσεις το κεφάλι σου? Αυτή η παύση μας βοηθάει στο να καθαρίσει η θολούρα που μπορεί να προκαλείται στο κεφάλι μας και να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι για την ημέρα μας. Προφανώς, όταν λέω να κάνεις μια παύση, δεν εννοώ να κάνεις 30 λεπτά διάλειμμα. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσεις κατά τη διάρκεια της παύσης σου. Ακόμα και 5 ή 10 δευτερόλεπτα παύσης είναι αρκετά για να σε βοηθήσουν. Η δεύτερη μέθοδος λέγεται μέθοδος της ευέλικτης εστίασης. Πριν σου δώσω όμως αυτή τη μέθοδο, θα ήθελα μια στιγμή να μιλήσω για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Αν είσαι επαγγελματίας, coach, αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing ή γενικά αν έχεις επιχείρηση, 2 από τα πράγματα που πιθανόν να σου λείπουν είναι οι πελάτες και ο χρόνος. Θέλεις να έχεις περισσότερους πελάτες και δεν έχεις αρκετό χρόνο για να κάνεις όλα αυτά που θα ήθελες να κάνεις. Το καταλαβαίνω, γιατί είχα βρεθεί κι εγώ στην ίδια κατάσταση πριν χρόνια. Τότε ήταν που ανακάλυψα τη δύναμη του να έχεις αγωγούς πωλήσεων και σύστημα με αυτοματοποιημένα emails. Έχοντας δοκιμάσει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες για δημιουργία αγωγών πωλήσεων και υπηρεσίες διαχείρισης και αποστολής email, αυτή που χρησιμοποιώ τα τελευταία 8-9 και πλέον χρόνια, μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί τα έχει όλα σε ένα. Αν θέλεις να σου δείξω πώς αξιοποίησα τη δυναμική του internet marketing, των αγωγών πωλήσεων και των αυτοματοποιημένων emails για να έχω περισσότερους πελάτες και να αξιοποιώ στο μέγιστο το χρόνο που αφιερώνω στη δουλειά μου, μπες στο GreekCoach.gr/OMS, θα βρεις το link και στην περιγραφή του βίντεο, και βάλε τα στοιχεία σου για να παρακολουθήσεις ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει. GreekCoach.gr/OMS. Το καλό με το συγκεκριμένο σύστημα είναι ότι το στείνεις μία φορά και συνεχίζει να δουλεύει για σένα μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, ξανά και ξανά. Υπάρχουν διαδικασίες που έχω δημιουργήσει για να βρίσκω και να εξυπηρετώ τους πελάτες μου, που τις έχω φτιάξει πριν από 3-4 μήνες ή ακόμα και χρόνια ή και 8 χρόνια πριν, που δουλεύουν μέχρι και σήμερα χωρίς να τις έχω πειράξει καθόλου. Και θα έχεις και εμένα δίπλα σου καθώς το χτίζεις όλο αυτό. Μπες στο GreekCoach.gr/OMS. Όπως είπα λοιπόν, η δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος της ευέλικτης εστίασης. Και αυτή είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος για κάποιον που θέλει να είναι πιο εστιασμένος και αποτελεσματικός όταν τα πράγματα είναι ψιλοχαοτικά. Και αυτή η μέθοδος έχει τα εξής βήματα. Κάνε μια σύντομη λίστα. Αυτή είναι μια λίστα με 3 με 5 πράγματα στα οποία θα ήθελες να εστιάσεις εκείνη την ημέρα. Επίλεξε κατά προτίμηση 3 πράγματα, αν είναι εργασίες που απαιτούν αρκετό χρόνο ή αν έχεις μια μέρα γεμάτη με συναντήσεις. Ενώ αν είναι εργασίες λιγότερο σημαντικές ή εργασίες που απαιτούν λιγότερο χρόνο, επίλεξε 5. Αν αισθάνεσαι αισιόδοξος, επίλεξε 6 πράγματα. Σημαντικό, αφού έχεις επιλέξει τα 3 ή τα 5 πράγματα, Μετά βάλτε σε σειρά προτεραιότητας. Κάνε μια μεγάλη λίστα. Αυτή είναι η λίστα με όλα τα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Στο πάνω μέρος αυτής της λίστας βάλε τα πράγματα που είναι πιο επίγοντα. Σε αυτή τη μεγάλη λίστα θα βάλεις όλα τα πράγματα που θα ήταν καλό να κάνεις κάποια στιγμή, αλλά δεν πρόκειται να εστιάσεις σε αυτά, τουλάχιστον όχι για τώρα. Για τώρα που μπορεί να νιώθεις μπουχτισμένος, πελαγωμένος, θα εστιάσεις στη λίστα με τα 3 με 5 πράγματα, στη σύντομη λίστα. Οπότε, αν έχεις κάποιες εργασίες στη λίστα σου ή στο μυαλό σου από πράγματα που θα ήθελες να κάνεις, αλλά δεν ανήκουν στις 3 με 5 σημαντικές εργασίες, τότε αυτές όλες τις εργασίες μπορείς να τις προσθέσεις στη μεγάλη λίστα. Εστιάζω στην πιο σημαντική εργασία. Οπότε, κάθε μέρα εστιάσου στην πιο σημαντική εργασία που έχεις και χρειάζεται να ολοκληρώσεις εκείνη την ημέρα. Μόνο σε αυτήν, σε τίποτα άλλο. Όταν τελειώσεις με αυτήν, εστιάσου στην επόμενη εργασία. Αντιμετώπισε διακοπές και εισερχόμενα μηνύματα ή εισερχόμενες εργασίες. Το ωραίο με αυτή τη μέθοδο, με τη μέθοδο της ευέλικτης εστίασης, είναι ότι είναι αυτό ακριβώς, είναι ευέλικτη. Οπότε, αν σε διακόψουν, μπορείς να κάνεις μια παύση και να επιστρέψεις μετά στην εργασία στην οποία εργαζόσουν πριν σε διακόψουν, ή εκεί, σε εκείνο το σημείο, να αποφασίσεις ότι ξέρεις κάτι, θα εστιάσω σε κάτι άλλο που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Εάν προκύψει μια νέα εργασία, ένα νέο μήνυμα που χρειάζεται να ασχοληθείς, μπορείς αυτό το μήνυμα ή την εργασία να τα προσθέσεις στη μεγάλη σου λίστα. Ή αν είναι αρκετά σημαντικά, ή αν είναι κάτι πάρα πολύ επίγον, μπορεί να πάρεις αυτό, την εργασία ή το μήνυμα, και να τα βάλεις στη σύντομη λίστα σου και να βγάλεις κάτι από τη σύντομη λίστα και να το βάλεις στη μεγάλη λίστα. Να είσαι ευέλικτος και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να προσαρμόζεται όποτε είναι απαραίτητο. Στο τέλος κάθε μέρας, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να διαγράψεις από τη λίστα σου όλες τις εργασίες που ολοκλήρωσες και να γιορτάσεις για όλα αυτά που πέτυχες, να χαρείς. Στη συνέχεια, απλώς πάρε όσες εργασίες δεν κατάφερες να ολοκληρώσεις από τη σύντομη λίστα σου και βάλτε στη λίστα της επόμενης ημέρας. Φτιάξε τη λίστα σου για αύριο, ώστε να ξέρεις σε τι να εστιάσεις όταν ξεκινήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν είμαστε μπουχτισμένοι είναι ότι νιώθουμε κουρασμένοι και έτσι η ικανότητά μας να εστιάζουμε είναι μειωμένη. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε δύσκολες εργασίες γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ενέργεια και ψυχική αντοχή. Η πρακτική που μπορεί να σε βοηθήσει εδώ είναι να κάνεις την αυτοφροντίδα προτεραιότητα. Για μένα αυτό σημαίνει να δίνω προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην αποθεραπεία, στην άσκηση, στην καλή διατροφή, σε κάτι ανακουφιστικό όπως ένα ζεστό μπάνιο, ντουζ, ξέρω εγώ, ένα ζεστό τσάι ή αγκαλιές με τα παιδιά, να γράφω σε ένα ημερολόγιο, να παίξω λίγη κιθάρα, να ακούσω μουσική, να βγω μια βόλτα στη φύση. Αν μπορώ να κάνω κάτι από αυτά, τότε με βοηθάει να είμαι αποτελεσματικός και συγκεντρωμένος σε ό,τι έχει σημασία. Αν έφτασες εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε like. Επίσης, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να δημιουργήσεις αυτοματισμούς, εκμεταλλεύσου την υπηρεσία που χρησιμοποιώ και εγώ μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/OMS. Θα με έχεις και εμένα δίπλα σου σε όλο αυτό. Και βάλεις σε εφαρμογή τις σημερινές ιδέες, ώστε να μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις όταν νιώθεις μπουχτισμένος, όταν νιώθεις πελαγωμένος. Είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing». Θα βρεις το link στην περιγραφή.